Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Τι μου κάνετε, τι εβδομάδα περάσαμε. Ωραία, τι χιονισμένες μέρες. Είδαμε κι εμείς οι Αθηναίοι μία άσπρη μέρα, ρε παιδιά. Και όχι μόνο άσπρη μέρα, δηλαδή. Εντάξει, το χαρήκαμε. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό το χιόνι προκάλεσε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, την κακιά πλευρά. Πολλοί άνθρωποι εγκλωβιστήκανε. Τέλος πάντων, όμως παρόλα αυτά, είδαμε κι εμείς μία άσπρη μέρα. Στο θέμα μας λοιπόν, σήμερα όπως βλέπεις τον τίτλο, έχουμε τα καλύτερα καλλιντικά για το 2021. Ένα βίντεο το οποίο πιστεύω σας το χρώσταγα. Αν και να σου πω την αλήθεια, μέσα στο 2021 δεν δοκίμασα πολλά, δεν αγόρασα πολλά, λόγω ότι δεν βγαίναμε, λόγω ότι ήταν και καραντίνα. Γενικά όμως. Παρ' όλα αυτά, εγώ αγάπησα και ξεχώρισα κάποια καλλιτικά. Θα παίξει πάρα πολύ drugstore γενικά προϊόν, να ξέρεις. Παρ' όλα αυτά όμως, αν σου φαίνεται πάρα πολύ καλή ιδέα, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω με αυτό εδώ πέρα το διαμαντάκι από Bioptère. Είναι μια CC κρέμα, η οποία είναι μια ενεδατική με χρώμα. Μου καλύπτει τις ατέλειες, είναι για καθημερινή χρήση. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα γιατί όπως και εγώ, έτσι και εσείς πιστεύω ότι δεν θέλετε να βάφεστε κάθε μέρα με foundation. Οπότε και για να μην βγαίνετε και έξω έτσι, αν και θέλετε να βγείτε έτσι έξω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έτσι. Δεν θα σας πω εγώ κάθε μέρα να βάφεστε. Όμως παρόλα αυτά, επειδή πολλοί ο κόσμος θέλει να περιποιείται τον εαυτό του, σας συστήνω λοιπόν αυτή την κρέμα, την έχω αγαπήσει που λέτε. Έχει μα τελείωμα, έχει τέλεια σύσταση. Όταν εφαρμόζεται πάνω στο πρόσωπο, αφήνει ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Αυτή η συγκεκριμένη είναι η medium ή απόχρωση. Την παίρνω ξανά και ξανά, μυρίζει απίστευτα. Ειλικρινά, εννοείται ότι θα έμπαινε στα καλύτερα καλλιτικά. Γιατί πιστεύω ότι μία CC κρέμα, δηλαδή, αν πάρει από μένα, εννοείται ότι είναι απαραίτητο προϊόν για μένα, για σένα, δεν ξέρω. Πάντως είναι ένα τέλειο προϊόν το οποίο είναι και φθηνό και καλό. Σας την είχα βάλει νομίζω και στο βίντεο που σας έκανα φθηνά και καλά στο σούπερ μάρκετ για τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Θα τη βρείτε στο σούπερ μάρκετ. Τέλεια. Το επόμενο προϊόν το οποίο το έχω αγαπήσει είναι αυτό εδώ πέρα το primer, το οποίο είναι από την Catrice. Ένα σιλικονούχο primer το οποίο με βοηθάει απίστευτα να κλείσω τους πόρους μου ώστε να μην βγάλει έξτρα λιπαρότητα. Άλλο βέβαια ο υδρότας, άλλο η λιπαρότητα, έτσι να μην τα μπερδεύουμε. Το έχω χιλιοπεί αυτό το πράγμα. Εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υδρώνει. Ό,τι και να μου βάλεις, βάλε μου και τσιμέντο πάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου βγάλω υδρότα. Βγάζω υδρότα να φανταστείς και το χειμώνα. Δηλαδή τέτοια ανομαλία μόνο σε μένα. Οπότε ξαναεπιστρέφουμε στο primer. Βάζω που λέτε στο primer στην περιοχή του τάφ και εδώ πέρα που έχω τους πόρους μου. Γιατί εγώ γενικά έχω μεικτό, οπότε αγαπάω σιλικονούχα primer. Μου κάνουν πάρα πολύ καλά η δουλειά. Γενικά η σύνθεση είναι πάρα πολύ βουτυρένια, ύφη. Όταν μπαίνει εφαρμόζεται πάρα πολύ καλά και με χέρια αλλά και με πινέλα. Πιστεύω ότι το primer για να μπει καλά και να τοποθετηθεί θέλει χέρι και όχι πινέλο. Είναι ένα φανταστικό primer για τη δουλειά που κάνει. Επόμενο αγαπημένο προϊόν είναι αυτό εδώ πέρα το face mist, το ροδόνερο από την αγαπημένη μου Ευουλίτα. Η Ευουλίτα όπως ξέρετε και εσείς είναι η Ευουλίτα Makeup Artist, είναι η δασκάλα μου που έχει το Ευουλίτα Studio στον Κορυδαλό, έτσι, και έχει φτιάξει με πάρα πολύ αγάπη αυτό εδώ πέρα το ροδόνερο. Ένα πολυεργαλείο μπορώ να σου πω, το οποίο και σου προετοιμάζει την επιδερμίδα. Αφού έχεις τελειώσει πριν το primer, βάζεις αυτό το face mist και μυρίζει ο τόπος, μυρίζει το πρόσωπό σου, ροδόνερο παντού, τα πάντα. Λοιπόν, είναι ένα πολυεργαλείο, μπορείς να το χρησιμοποιείς και ως νεράκι ενυδάτωσης για την καθημερινή σου χρήση, να το έχεις μέσα στην τσαντούλα σου και ανά πάσα στιγμή αν αισθάνεσαι κάποια δυσφορία ή γενικά θέλεις να τονώσεις και να ενυδατώσεις το πρόσωπό σου, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Είναι φανταστικό, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για βάση για το μακιγιάζ, αυτό που σου είπα, πριν το primer, θέλεις ένα φινίρισμα μετά. Όσες φορές δηλαδή το βάζεις, ενυδατώνεσαι και εσύ και η μούρη σου. Είναι φανταστικό. Επόμενο προϊόν το οποίο έχω αγαπήσει είναι αυτό εδώ πέρα από 7 Days, το Illuminate Me. Είναι 4 σε 1. Είναι ένα πολυεργαλείο και αυτό. Ένα πάρα πολύ τέλειο προϊόν το οποίο σου χαρίζει λάμψη. Μπορείς να το βάλεις μόνο του. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως υγρό highlighter. Μπορείς να το βάλεις μέσα στο make-up σου. Μπορείς να το βάλεις στην ενεδατική σου. Είναι ένα προϊόν το οποίο όντως σου δίνει λάμψη. Κατατάσσεται στα υγρά, στα liquid προϊόντα.
Είναι φανταστικό. Πάμε τώρα σε ένα foundation το οποίο μπορώ να σου πω ότι έχω μείνει σοκαρισμένη. Δεν το περίμενα. Είναι ένα drug store ροϊόν, το οποίο το φέρνουν τα femme fatale, τα μαγαζιά. Μιλάμε γι' αυτό εδώ πέρα από Andrea. Κοίτα να δεις, η Andrea έχει ξεκινήσει με προϊόντα για τα νύχια και κάθε μέρα μπορώ να σου πω ότι μας εκπλήσουμε και τα καινούργια προϊόντα καλλιντικά. Λοιπόν, αυτό το foundation το οποίο όταν το δοκίμασα έμεινα σοκαρισμένη. Πρώτα απ' όλα έχει matte τελείωμα, αυτή η συγκεκριμένη η απόχρωση είναι 03,1, αυτή τη φορά το φοράω, δεν πετάω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν κολλάει καθόλου, δεν κάθεται στις λεπτές γραμμές, το έχω φορέσει από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν μου έχει βγάλει καθόλου λιπαρότητα. Έχει ένα smooth αποτέλεσμα γενικά, μπλετάρεται πάρα πολύ εύκολα όταν τοποθετείτε με το πινέλο αλλά και με σφουγγαράκι. Γενικά το έχω αγαπήσει, δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια, όμως έμεινα σοκαρισμένη και από την ομοιομορφία γενικά που μου προσφέρει στο πρόσωπό μου και η απόχρωση είναι τέλεια. Έχει και το matte το τελείωμα, το οποίο εγώ γενικά αγαπάω matte. Δεν έχω λόγια, παιδιά. Επόμενα προϊόντα τα οποία μου κλέψανε την καρδούλα είναι, παιδιά, δύο ρουζάκια από την Essence, τα οποία δεν είναι μόνο matte ρουζάκια. Που λες, εντάξει ρε παιδί μου, το ρουζάκι το κλασικό. Όχι, φιλενάδα. Αυτά εδώ πέρα τα ρουζάκια από Essence έχουν σίμερ μέσα. Παίζει πάρα πολύ αυτόν τον καιρό, να ξέρετε, το ρουζάκι με το σίμερ. Τι θες τη λάμψη σου, έτσι, να ξέρεις. Και εγώ τι θέλω, γι' αυτό και γλώσσα τα έχω αγαπήσει. Τα αγάπησα ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες που ήμουνα και καμένη. Το χρώμα μου δηλαδή είχε πάρει χρωματάκι από τον ήλιο. Και γενικά μου έδινε αυτή τη λάμψη που ήθελα, δηλαδή και highlighter να μην έβαζα. Δεν έχω λόγια, είναι τελείως σοκαριστικό. Και τώρα το χειμώνα που δεν θέλω πολλά πολλά και γενικά που τα χρησιμοποιώ μου δίνουν τόση φρεσκάδα στο πρόσωπό μου. Σας λέω, δεν χρειάζεται να βάλετε κάποιο highlighter. Τώρα εσείς αν θέλετε υπερπαγωγή μπορείτε φυσικά να βάλετε κάποιο highlighter. Όμως είναι φανταστικά. Αυτό το συγκεκριμένο είναι το 03 και αυτό εδώ πέρα είναι το 04. Είναι τέλεια, είναι τέλεια. Επόμενα προϊόντα, εννοείται ότι δεν θα παρέλειπα τα highlighter. Λοιπόν, highlighter αγαπημένο από MUA. Το συγκεκριμένο είναι το Highlight Kit Golden Delights. Όπως βλέπετε έχει διαφορετικές αποχρώσεις. Είναι φανταστικό, είναι κουδρένιο highlighter, το αγαπώ. Αλλά και ένα καινούριο highlighter, το οποίο το έχω δοκιμάσει, είναι και αυτό από Andrea. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι το 01 Duo Highlighter. Τόση απόδοση. Και από τις δύο εταιρείες θα έχω ευχαριστηθεί αυτά τα πουδρένια, τα highlighter. Τέτοια απόδοση και τι να πω, είναι πολύ λεπτοκομμένα. Κάθονται εκεί πέρα, πρέπει να κάθεται το highlighter. Γενικά εδώ πέρα τα βάζουμε στα ψηλά σημεία τα highlighter. Είναι φανταστικό και αυτή τη στιγμή φοράω αυτό. Γενικά δεν ξέρω αν φαίνεται. Μου αφήνει μια απίστευτη γυαλάδα, παιδιά. Είναι θεϊκά. Είναι θεϊκά. Πάμε τώρα σε προϊόντα για τα φρύδια. Έχω αγαπήσει αυτό το μασκαρόνι μας. Είναι από Catrice, το Brow Colorist. Δεν έχει... είναι το ανοιχτό τέλος πάντων, όπως βλέπεις. Μου αφήνει τέλειο αψεγάδια στο το φρύδι, μένει εκεί αφού έχω ήδη φτιάξει τα φρύδια μου. Ένα με αυτό εδώ πέρα το προϊόν το οποίο έχω αγαπήσει είναι από Essence. Γενικά παίζει πάρα πολύ Essence και Catrice, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Λοιπόν, είναι το Super Last, το 24, είναι το 40 Cool Brown. Είναι πάρα πολύ βελούδινη ή μητούλα, είναι βουτυρένια, είναι απαλό το μολύβι, δεν μου δέρνει καθόλου το φρύδι. Γεμίζει, τι να γεμίσει βασικά, αλλά και πάλι όμως παρόλα αυτά πρέπει να περιποιούμαστε το φρυδάκι μας και το μασκαρόνι τελειώνει τέλεια το αποτέλεσμα. Πάμε τώρα σε eyeliner. Λοιπόν, eyeliner, κρεμώδη eyeliner, gel eyeliner από Andrea. Τόσο φοβερή χρωστική δεν υπάρχει. Πάει η σφαίρα, έτσι. Εντάξει, το πινελάκι μπορώ να σου πω ότι δεν με εξυπηρετεί 100%. Έχω δικό μου πιο κοφτό πινελάκι. Αλλά παιδιά, ειλικρινά, τόσο απόδοση αυτό το eyeliner, έτσι πάει. Κλεοπάτρα! Όμως παρόλα αυτά δεν μένουμε μόνο στο gel eyeliner, σου έχω όμως και eyeliner το οποίο έχει πινελάκι. Το οποίο είναι από Catrice, με διευκολύνει και αυτό πάρα πολύ. Αν και εγώ να σου πω την αλήθεια, μετά από τα σεμινάρια έχω αγαπήσει τα gel eyeliner, αλλά και αυτό όμως κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Επειδή έχει πινέλο, κατάλαβες, αυτά τα μαρκαδωράκια δεν τα πάω καθόλου όμως, δηλαδή... Ιου. Αυτά μου αρέσει πάρα πολύ το πινέλο. Γενικά σε βοηθάει να κάνεις το τέλειο σβήσιμο από πίσω. Έτσι το τινγκ. Αυτό εδώ πέρα τη λεπτή τη γραμμή.
Έχει τόσο τέλεια απόδοση και αυτό. Είναι το 01 από Catrice, το Ultra Black. Τεγνώνει βασικά κατευθείαν, δεν περιμένεις ώρες, χρόνια και ζαμάνια. Είναι τέλειο. Πάμε τώρα στην πιο τέλεια κόλλα για βλεφαρίδες. Duo είναι κόλλα και όχι κάτι άλλο. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ πέρα με τα πράσινα γράμματα. Είναι τέλεια, κολλάει τέλεια. Ό,τι βλεφαρίδα και αν έχω βάλει, την κολλάει κατευθείαν. Επιμένω πάρα πολύ εγώ γενικά στις άκρες, μπρος και πίσω. Εννοείται και στο μέσο της βλεφαρίδας. Στην αρχή βλέπεις ότι είναι μπλε φωσφοριζέ και λες, ούψ, και εγώ την πρώτη φορά που τη δοκίμασα λέω, τι φάση ρε φίλε. Περιμένεις λίγο, κολλάς τη βλεφαρίδα και είσαι μπομπα. Πάμε τώρα στα τουφάκια. Αγαπάω τουφάκια, αγαπάω τις βλεφαρίδες, αλλά εννοείται ότι αγαπάω και τα τουφάκια. Αγαπημένα τουφάκια από Ardell. Το συγκεκριμένο είναι το large και εδώ πέρα μιλάμε για το medium. Είναι πανεύκολα, τοποθετούνται πάρα πάρα πολύ εύκολα. Γενικά αν ξέρεις να τοποθετείς τουφάκι, ό,τι και μάρκα να είναι, νομίζω ότι το πας σφαίρα. Αλλά ένας λόγος παραπάνω, ότι την Ardell εγώ την ακούω και την ξανακούω, οπότε είπα και εγώ να την δοκιμάσω και είναι τέλεια. Αυτά είναι καινούργια τα συγκεκριμένα τα τουφάκια, τα παλιά τα έχω τελειώσει, οπότε Ardell. Λοιπόν, τώρα πάμε στα lip liner. Είναι αυτά εδώ πέρα τα μολύβια για τα χείλη. Αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι από Catrice. Το συγκεκριμένο είναι το 020 Watt Edol. Είναι μηχανικό. Δεν το ξύνεις βασικά. Τώρα γιατί δεν βγαίνεις. Τώρα γιατί με κάνεις ρεζίλη. Εγώ εδώ πέρα σε διαφημίζω. Ανάτο. Πήγε εγώ από πίσω. Γιούρια. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι ένα nude. Είναι μια nude απόχρωση. Είναι τόσο φωτειρένια. Το κακό είναι ότι αυτά γενικά τα μολύβια τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά εγώ είμαι εδώ πέρα για να σου πω ότι το έχω αγαπήσει αυτό το συγκεκριμένο το μολυβάκι. Είναι πάρα πολύ βουτυρένιο, παιδιά. Γεμίζει τα χείλη. Μπορείτε να αφαιθείτε μόνο με αυτό. Και αν θέλετε, μπορείτε να μην βάλετε και καθόλου κραγιόνι, να βάλετε ένα lip gloss, ρε αδερφέ, από πάνω για να το κάνεις πιο ωραίο το χειλάκι σου. Αλλά έχω αγαπήσει όμως και ένα δεύτερο μολυβάκι το οποίο έχει τόσο χρώμα, τόσο τέλειο. Είναι από Andrea. Γενικά, σας είπα, μας έχει πάρει τα μυαλά η Andrea. Το συγκεκριμένο είναι το. Λοιπόν, μισό λεπτό, θα το βρω. Είναι έτσι το χρώμα. Έλα καλέ μου, θα το δούμε. Είναι step 1, ναι, ok. Andrea, κοίτα να δεις τώρα. Α, είναι το 02 φιλενάδα. Και τα δύο, αυτό είναι κανονικό, δεν είναι μηχανικό. Αυτό το ξύνεις, εννοείται, το ξύνεις με την ξυστρούλα σου. Λοιπόν, είναι μαλακό, δεν δέρνει καθόλου τα χυλάκια. Γεμίζεις τα χείλη, δεν πάει πουθενά. Βάζεις και την κραγιονάρα σου από πάνω. Αγαπώ. Κραγιονάκι να σου πω την αλήθεια δεν έχω να σου δείξω, γιατί και με τη μάσκα και αυτά δεν πολύ έβαζα. Μόνο για τους καφέδες μου έβαζα, αλλά δεν έχω κάτι να σου πω. Οπότε για να μην σε πρίζω, απλά έχω να σου πω ότι δεν έχω να σου δείξω κάτι. Δηλαδή και που το έβαζα δεν το ευχαριστιόμουν. Η μάσκα το ευχαριστιόταν. Και σαν τελευταίο αγαπημένο προϊόν για το 2021, το άφησα για τελευταίο, είναι η παλετάρα από Jaclyn Hill. Φιλενάδα. Έκανε μια διακοπή η κάμερα, έκλεισε από μπαταρία. Γι' αυτό έβαλα και άλλη μπλουζίτσα να σου πω την αλήθεια. Έσκασα με το pullover. Λοιπόν, είχαμε ήδη στην παλέτα από Jaclyn Hill. Είναι επισυνεργασία Morphe. Είναι η Volume 1. Την έχω καραφαριστηθεί αυτή την παλέτα. Πραγματικά τη λάτρεψα. Έχω να σου πω ότι καλά λένε ότι άμα δοκιμάσεις ένα high-end προϊόν όσον αφορά παλέτα, θα ξεχάσεις όλα τα drag. Σίγουρα αγαπάω πάρα πολλές εταιρείες, το ξέρετε. Δεν με χωράει η τσέπη μου να παίρνω κάθε φορά high-end προϊόν, αλλά πραγματικά επειδή ασχολούμαι με photo shooting όσον αφορά φωτογραφίες που δείχνουν τη δουλειά μου στο μακιγιάζ, καμία μα καμία παλέτα από drag δεν γράφει παιδιά στο φακό. Δηλαδή είναι τρελό, πρέπει συνέχεια να παστώνομαι και να κουράζομαι πάρα πολύ για να δείχνω αυτό το έντονο το αποτέλεσμα που θέλω. Οπότε όταν κάνω κάποιο photo shooting, εκεί ακριβώς καταλαβαίνω τι εστί βερίκοκο όσον αφορά παλέτα. Μία παλέτα, παιδιά, η οποία μπορεί να συνδυάσει και νηφικά μακιγιάζ και καθημερινά μακιγιάζ, αποτελείται από αυτά τα τέλεια χρώματα και θερμά και ψυχρά, είναι οι σκιές, ακόμα και οι σήμερ καταστάσεις, πάει αλφάδι το πινελάκι σου.
Δεν έχω λόγια, παιδιά, την έχω αγαπήσει. Έχω να σου πω ότι χάρηκα απίστευτα τα πινέλα τα οποία τα είχα πάρει από Mondo Cosmetico. Ένα σετ το οποίο το έχω καταχαρεί. Είναι από το brand La Roc. Είναι τόσο απαλά, αποδίδουν πάρα πολύ. Τα πλένω, τα ξεπλένω, δεν έχει πάθει τίποτα η τρίχα. Είναι βαρύ πινέλο, τι εννοώ βαρύ. Δηλαδή, με συγκρίσει με μια αγορά που είχα κάνει πρόσφατα πινέλα από τα Lidl και ήξερα ότι θα τα χρησιμοποιώ μόνο για καθημερινή χρήση, να μην τα χρησιμοποιώ αυτά τα καλά μου τα πινέλα. Μπορώ να σου πω ότι είδα τη διαφορά. Είναι ένα βαρύ πινέλο με συγκρίση με το πινέλο του Lidl. Πάρα πολύ ελαφριά κατάσταση, η κατάσταση Lidl. Και εκεί κατάλαβα ότι όντως ένα πινέλο έχει τη διαφορά, όχι μόνο από το βάρος, αλλά όταν τοποθετείς γενικά το προϊόν, πως κάθεται, πως τοποθετείται. Αυτό το σετ δεν ξέρω αν υπάρχει, το είχα πάρει εγώ τον Ιανουάριο του 2021, το Mondo Cosmetico, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ήτανε και φθηνά δεν το λες, αλλά ήτανε μία μεσαία τιμή, οπότε τα αγάπησα. Αυτό θέλω να σου τονίσω ότι δεν ήτανε μέσα στο σετ του Mondo Cosmetico. Αυτό όπως βλέπετε είναι ένα δίτριχο πινέλο, το οποίο το είχα πάρει από το Aromania. Είναι από την Elixir, με βοηθάει πάρα πολύ. Πιο πολύ να βάζω τα κρεμόδιστα προϊόντα, τις κρέμες, τους σωρούς. Και οι πελάτες θα το ευχαριστιέται, αλλά και εγώ εξίσου. Και όπως καταλαβαίνετε, μου άρεσαν πάρα πολύ τα πινέλα αυτά. Τα καλύτερα καλλιντικά για το 2021. Θέλω να μου γράψετε κι εσείς ποιο προϊόν αγαπήσατε καλλιντικό στο 2021. Θέλω να δοκιμάζω κι εγώ αυτά που αγοράζετε. Να τα λέμε, καταλαβαίνεις, να χτίσουμε τη γέφυρα επικοινωνίας μας ακόμα καλύτερα. Οπότε αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχνάς να κάνεις like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να χτυπάς και το κουδουνιάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για πότε η Μπέλα Μέρη ανεβάζει βίντεο. Και μην ξεχνάς φυσικά να με ακολουθήσεις και στο Instagram. Μέχρι το επόμενο βίντεο, το οποίο θα γίνεται κάθε Κυριακή μόνο, γιατί το Πέμπτη, παιδιά, με κούρασε πάρα πολύ, οπότε δεν θέλω ούτε να βιάζομαι και ούτε να βαριέμαι. Θέλω να κάνω ένα βίντεο την εβδομάδα και να το ευχαριστιέμαι, ώστε να το ευχαριστιέστε και εσείς. Οπότε θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Φιλάκια πολλά!